Το θέμα του προσφυγικού στην Στερεά και την Εύβοια στην περιοχή της Ριτσόνας θα μας ενημερώσει τηλεφωνικά ο κύριος Φάνης Πανός, ο Αντιπεριφερειάρχης της Εύβοιας. Καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα σας, γεια σας. Σας ακούω γιατί φαντάζομαι ήρθανε κι άλλοι από ό,τι πληροφορούμαστε, κύριε Σπανέ, στη Ριτσόνα, σωστά? Ναι, χτες αργά το βράδυ ήρθε μια μεγάλη ομάδα, περίπου 10 πούλμαν. Οπότε αυτή τη στιγμή το κέντρο στη Ριτσόνα πρακτικά είναι σε πληρότητα. Θα το διατηρήσετε το όριο των 800 ή θα ανέβετε πιο πάνω στην οροφή που έχετε πάει στα 1000 άτομα, κύριε Σπανέ? Θέλουμε να το διατηρήσουμε γιατί αυτό είναι ένα όριο εφεδρείας στην πραγματικότητα των 1000 ατόμων. Πρακτικά για να μπορούν έτσι να λειτουργήσουν οι άνθρωποι και το κέντρο συνολικά και εμείς να τους υποστηρίξουμε, το 800 που είναι αυτή τη στιγμή το αριθμό τους είναι το σημείο που πρέπει να μείνουμε. Το λέω γιατί γειτνιάζεται με την Αθήνα και ο πρώτος ουσιαστικά προορισμός κέντρων προσφύγων είστε στην περιοχή της Εύβοιας και στη Ριτσόνα, κύριε Σπανέ, γι' αυτό. Εντάξει, όχι, είναι και η Μαλακάσα, τώρα ανοίγουν και ναι, αυτό που έχετε ενημερωθεί στα Ινόφυτα. Ναι. Με τον άλλο τρόπο, καθόλου στο μήκος Εθνικής Οδού υπάρχουν κέντρα. Για Ινόφυτα άκουσα καλά, κύριε Σπανέ? Υπάρχει μια... Γιατί μιλήσαμε με την κυρία Παπαθωμά, βέβαια, την συνάδελφό σας, μου είπε δεν γνωρίζει κάτι. Εσείς τώρα, βέβαια, την Εύβοια δεν ξέρω τι ξέρετε περισσότερο. Το ξέρει. Η κυρία Παπαθωμά το ξέρει πολύ καλύτερα. Εγώ μια καθαρά αόριστη πληροφορία, την οποία δεν την έχω αξιολογήσει για τον λόγο ότι δεν είναι και στην περιοχή μου, ώστε να πρέπει να... Εντάξει, δεν είναι στην αρμοδιότητά σας. Πάμε λοιπόν να εστιάσουμε στην Εύβοια. Τι πλάνο υπάρχει, κύριε Σπανέ, αν έχετε κάποια επικοινωνία από τα κεντρικά για τις επόμενες ώρες με αυξομοιώσεις στις προσφυγικές ροές, τι συμβαίνει? Όχι, δεν έχουμε επίσημη πληροφόρηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κέντρο που... Έχουμε ενημέρωση για κάτι περισσότερο. Και κοιτάζουμε, εδώ είναι τώρα το βασικό μας σημείο, πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτούς τους ανθρώπους. Η πρώτη υποδοχή λειτουργήσε και στους πρώτους και σε αυτούς τους ανθρώπους χθεσινούς λειτουργεί καλά. Ναι. Όμως επειδή φαίνεται ότι δεν θα είναι προσωρινή η παραμονή τους, δηλαδή για 10-20 μέρες, ένα μήνα, αλλά θα είναι για περισσότερο, μιλούμε για ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο διαδικασία. Γενικά σε ζητήματα υποδομών υπάρχουν και άλλες εργασίες, αφού θα πάει περισσότερο από ό,τι και εσείς υπολογίζατε, κύριε Σπανέ. Δηλαδή αποχετεύσεις, νερά κτλ. Η πολεμική αεροπορία τα δουλεύει αυτά πολύ καλά και εμείς επικουρικά το υποστηρίζουμε. Φροντίσαμε από σήμερα το μεσημέρι πρέπει να έχουν ήδη ρεύμα οι άνθρωποι. Έχουμε την κινητή μοναδική υγείας από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό που εξασφαλίσαμε. Η αποχέτευση, εφόσον φύγουν οι χημικές τουαλέτες, θα έχει ήδη προετοιμαστεί η αεροπορία ώστε με την νέα κατάσταση να υπάρχει και αποχέτευση. Μάλιστα. Κατανοητό. Δεν θέλω να λέμε μεγάλες κουβέντες. Κάθε μέρα όμως το κάνουμε πιο αποφερτό και πιο ανοιχτό για αυτούς τους ανθρώπους. Ωραία. Και αυτοί χρειάζονται τα βασικά, δηλαδή η διατροφή, η υγιεινή, περίθαλψη, η καθαριότητα και φυσικά η στέγη. Είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο δεδομένων των συνθηκών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανέ, για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα από τη Λαμία. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Αυτές λοιπόν οι όποιες εξελίξεις.